si pasan los días y yo desesperando. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δεν είναι πια μόνος. Στο πλευρό του εδώ και αρκετούς μήνες είναι η συμπροταγωνίστριά του στην ταινία «Αν» Μαρίνα Καλογύρου. Όπως αναφέρει το περιοδικό TV Box, οι δύο ηθοποιοί ζουν τον έρωτά τους που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Χριστόφορου. Οι πρώτες φωτογραφίες του ζευγαριού να περπατάει μαζί και η ηθοποιός να κρατάει το χέρι του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έδωσαν την αφορμή για τα πρώτα σχόλια. Τα σενάρια φούντωσαν ειδικά από τη βραδιά που εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδί, «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι». Ίσως αν συναντιόμασταν σε κάποια άλλη φάση της ζωής μας, να ήμασταν πιο ικανοί να το υπερασπιστούμε όλο αυτό. Το ζευγάρι αποφεύγει να δώσει τροφή για σχόλια, είναι άλλωστε ένα από τα στοιχεία που τους ένωσε. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ένιωσε από την αρχή την απλότητα και την ελεύθερη σκέψη της Μαρίνας, ενώ εκείνη εντυπωσιάστηκε από την τρυφερότητα και το ρομαντισμό του. Η ηθοποιός, αν και αποφεύγει να δίνει συνεντεύξεις, πρόσφατα μίλησε στο περιοδικό Madame Figaro και μίλησε για τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Θαυμάζω την ικανότητά του να χειρίζεται έξυπνα και γρήγορα 500 πράγματα το λεπτό και αυτό ασταμάτητα επί μήνες. Δεν μπορώ να πω πως κάτι με δυσκόλεψε, γιατί ακόμα και όταν διαφωνούσαμε είχα πάντα στο νου μου να τον βοηθήσω και να τον υποστηρίξω σε αυτό που κάνει και όχι να τον δυσκολέψω. Έτσι, κάποιες λίγες φορές που ζοριστήκαμε, έκανα πίσω. Και ο Χριστόφορος, επειδή είναι πολύ έξυπνος αλλά και πολύ εντάξει, το εκτιμούσε και το αναγνώριζε. Δεν το εκμεταλλεύτηκε ποτέ. Μπορεί να απέφυγε να αναφερθεί στο αν υπάρχει σχέση, ωστόσο για το αν θα επιβεβαιωθούν τα σενάρια, ο μόνος που μπορεί να το πιστοποιήσει είναι ο χρόνος.